για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Περικλή μας, στην κουζίνα, για μια υπέροχη χορτόσουπα. Περικλή, μου άκουσα πάρα πολλά για αυτήν την χορτόσουπα. Τη ζήτησε και πολλοί κόσμοι. Α, ναι! Επειδή μιλήσαμε πριν, ξεχάστηκα. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή χρονιά, απλά μου. Όλα καλά να είναι. Ευχαριστώ. Όλα ευχαριστώ. Καλά. Λοιπόν, πόσο ωραία είναι από το 1 μέχρι το 10 αυτή η χορτόσουπα που θα πω. Να σου πω, πολύ απλά. Αν σήμερα στο Όψον, ναι, το μεσημέρι, στα 80 άτομα, επούλησε 79. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τελικά μας τι θα χρειαστούμε για να τη φτιάξουμε. Πάρα πολύ ωραία χορτόσουπα τώρα που είναι και κρύα τα βράδια μας. Νομίζω ότι είναι ιδανικό ο βραδινό. Ένα μπράσο, δύο καρότα, ένα γκλονάρι σελήνο, ένα γκρεμμύδι, 3-4 φρέσκες ντομάτες, δύο κολοκυθάκια, δύο κύβους ζωμό λαχανικών, ένα φλιγκάνι φρέσκα κρέμα, τρεις κουταλιές της σούπας φρέσκο βούτυρο, αλατάκι και πιπεράκι. Αυτά είναι τελικά μας. Ναι. Φρέσκο βούτυρο όταν λες, φρέσκο φρέσκο. Εννοώ το, ναι, το ανάλατο. Αυτό ναι, που θέλεις. Ναι, ωραία, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, πώς θα τη φτιάξουμε, Περικλή μου? Απλά, όπως πάντα. Έτσι απλά. Έτσι λοιπόν. Απλά. Θέλει χρόνο πολύ για να την κάνουμε. Αγάπη μου, να σου πω κάτι, είναι να ψηθούν τα χόρτα. Το περισσότερο είναι να ψηθούν τα χόρτα, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο η σούπα. Θα περάσεις μετά από μπλέντερ τη σούπα. Τι περνώ από μπλέντερ, όμως εδώ δεν θα έχουμε το χρόνο, διότι θέλω μισή ώρα τουλάχιστον για να ψηθούν τα χόρτα μου, τα καρότα κλπ. Αλλά εμείς θα την περάσουμε, ναι, μετά από μπλέντερ. Εγώ έχω φέρει μια σούπα έτοιμη, αυτή εδώ, ναι, εντάξει, η οποία αυτή είναι, έτσι φαίνεται η σούπα. Είναι σαν το βελουτέ, ας πούμε. Είναι σαν το βελουτέ, μπράβο, ακριβώς. Είναι ακριβώς σαν το βελουτέ. Πολύ ωραία. Εντάξει. Τώρα λοιπόν, βάζω βούτυρο να λιώσει στο κατσαρολάκι μου. Περιττό να σου πω πως για το Options. Ναι. Είναι καλύτερα να κάνουν κρατήσεις. Είτε μεσημερί είτε βράδυ. Α, εντάξει. Ωραία. Διότι όντως να χτυπήσουμε ξύλο, Θεός βοηθός, πήρε τα πάνω του. Διότι έχει πολλές επιλογές, διότι αλλάζω το μενού καθημερινώς. Α, κάθε μέρα κάνεις. Κάθε μέρα. Α, κάθε πολύ μέρα. Ωραία. Δηλαδή θα πας τη μια μέρα και θα τρεις το ίδιο με την επόμενη μέρα. Κάποια φαντάζομαι ότι παραμένουν. Κάποια τοπία μπορεί να είναι αγαπημένα. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Τα πάνω κάτω φέρνει ο Περικλής. Το μόνο που μένει είναι η αγαπημένη σου σαλάτα. Αυτή με τα σίκα. Ναι. Η μόνη που μένει είναι εκείνη. Τέλεια. Αυτή να την κρατήσει, ναι, Περικλή. Τα υπόλοιπα αλλάζουν. Επειδή είναι πάρα πολύ ωραία, όχι γιατί μου αρέσει εμένα, επειδή έχει αρέσει σε όλο τον κόσμο, ναι, που την έχει δοκιμάσει. Τα υπόλοιπα. Συγκινήθηκε, έβλεπα. Χάσα την ισορροπία μου. Τα υπόλοιπα που λες παραμένουν τα ίδια. Τι χρειάζεσαι, πες. Να κάνω μια σπατουλίτσα. Το λοιπόν. Πάμε. Αμέσως βάζω το κρεμμύδι μου να μαραθεί. Ρύζι δεν έχει μέσα. Πουθενά, ούτε ρύζι ούτε πατάτα, ναι, αν επρόσεξες. Ναι. Ο λόγος που δεν βάζω ούτε ρύζι ούτε πατάτα είναι ότι βάζω κρέμα και βούτυρο. Α. Και δεν θέλω να την κάνω πιο βαριά, ναι, ακόμα. Ναι, ναι, δηλαδή, αν, ναι, βάζεις και άμυλο πάλι, ναι, θα έρθει, θα είναι, μια χαρά. Παρά είναι βαρετή. Δίπλα. Περίμενε, τι έχεις βάλει μέσα, το κρεμμυδάκι? Το κρεμμυδάκι και το βούτυρο. Και το πράσο, όχι, ή όχι? Το πράσο θα περιμένω ελάχιστο. Τι να πιάει και το φράσο να. Γιατί μου ένιωσε έτσι πιο στενή κατσαρολίτσα να πιάσει, δηλαδή. Θα χωρέσει τα υλικά μας. Καλό. Εντάξει. Ό,τι πεις εσύ. Εγώ δεν φέρω ένσταση. Εγώ μία πρόταση έκανα. Το λοιπόν. Τώρα προσθέτω. Μόλις αρχίζει και μαραίνεται λίγο το κρεμμύδι. Mm-hmm. Έχεις βάλει ξεχωριστά του ζωμού να λιώσουν? Έχω βάλει το ζωμό ξεχωριστά. Εδώ. Εντάξει. Ναι. Λαχανικών. Το οποίο θα μου σκέψω μετά ότι εγώ έχω χαστεί η ισορροπία. Τι πάθαμε σήμερα, δεν, ναι, βρίσκουμε να σταθούμε. Ναι. Που λες, τώρα προσθέτω το πράσο. Mm-hmm. Το πράσο για μένα είναι απαραίτητο. Δηλαδή η επιτυχία αυτής της σούπας είναι το πράσο. Πράσο, ναι. Αν δεν έτρωγα τόνο πριν λίγο Περικλή μου, θα ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Αλλά φοβάμαι που έχει μέσα κρέμα, δεν τα σμίγω ποτέ. Να σου πω, είναι μύθος, Χριστιανά μου. Είναι μύθος. Ο ένας μύθος, ο άλλος μύθος. Αφού κάποιος πειράζει τους. Εντάξει, ένα από τα πιο κλασικά πιάτα και το οποίο είχα βγάλει τελευταίως και στο Options είναι το. Δεν το είχα βγάλει με αστακό. Κανονικά βγαίνει με αστακό, όμως το βάλαμε γαρίδα.
ναι. λόγω κόστου. Ναι, είναι πιο, εντάξει, πολύ πιο οικονομικό. Για να είναι και πιο οικονομικό για τον κόσμο. Είναι το, ο αστακός ο θερμιδόρ. Θερμιδόρ τι εννοούν οι Γάλλοι. Μπαίνει πάνω μια σάλτσα με μουστάρδα και από πάνω τυρί και μπαίνει στο φούρνο. Δηλαδή έχεις γαλακτοκομικό, ναι, μέσα. Ναι. Καλά, καλά, εντάξει, έχεις και η παρμεζάνα, έχεις μεγαρίδα, ας πούμε, μέσα σε βλέπεις κάποια φαγητά που, που μπορεί να φας έξω. Γιατί κυρίως αυτά τα φαγητά δεν τα φτιάχνουμε στο σπίτι, τα τρως όταν πας κάπου έξω, αλλά οι περισσότεροι τουλάχιστον. Ναι. Έχει και κόσμο που τα φτιάχνει και στο σπίτι του. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, εγώ έχω ένα κόλλημα τώρα, ο τόνος. Ναι, αυτά... δεν, εγώ δεν θα σου πω πώς. Δεν, είναι μύθος, είναι μύθος. Πραγματικά μύθος. Και αυτό με το γιαούρτι λένε. Και με το γιαούρτι πάλι, ούτε εκείνο. Δεν ξέρω, ή έχω γερό στο μάχη. Εσένα το στομάχι σου δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι, μπορεί να πέσει και αυτό το, ναι, σενάριο. Το άλλο που είχα να σου πω, φοβερές μαρμελάδες. Πρέπει, ναι, να βγάλουμε μια μέρα μαρμελάδες. Να μας δείξεις, πώς θα κάνουμε. Ναι, να κάνουμε μια μέρα μαρμελάδα. Έβγαλα πολύ ωραίες μαρμελάδες στο option. Τώρα τι γεύσεις έχεις βγάλει? Έχω βγάλει βατόμουρα, ναι, που βρήκα φρέσκα. Βρήκα δυστυχώς ή ευτυχώς εξωτερικά πώς θα λένε, χρυσόμυλα. Αφού τα χρυσόμυλα θα έχουμε σε λίγους μήνες. Ναι, όμως ήπρα τα εξωτερικά, εντάξει. Έχω βγάλει και φράουλα. Φράουλα? Ναι, η φράουλα, εντάξει. Είναι από τις αγαπημένες. Και έχουν γκί και γλυκά με. Η εξωτερική φράουλα όμως, ρε Περκλή, μου δεν είναι σαν. Όχι, η κυπριακή. Κυπριακή. Α, και κάτι άλλο που ήθελα να πω. Τώρα όμως είναι ακριβές οι φράουλες για να κάνεις μαρμελάδα. Ναι, εντάξει, εγώ δεν μπορώ. Κοιτάξτε. Και το option είναι επιλογές. Ναι, πρέπει να. Ή γλυκό, ή μαρμελάδα, ή καφέ, ή φαΐ, ή το ένα, ή το άλλο. Κατάλαβες. Πρέπει να δώσεις τις επιλογές όλες. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ναι. Α, κάτι άλλο που ήθελα να σου πω εδώ στη σούπα είναι το ότι βάζω κολοκυθάκι. Το κολοκυθάκι δίνει μια γλυκάδα. Ναι. Και εκείνο, όπως και το καρότο. Το καρότο και δίνει γλυκάδα. Ναι. Είναι και πάρα το καρότο πολύ δίνει τη γλυκάδα, το κόβω και αυτό σε κυβάκια. Το λοιπόν, και το προσθέτω. Μέσα στο βούτυρο δηλαδή θα ψιγαρίσουμε όλα. Όλα. Τι ωραία χρώματα που έχει. Ναι. Τέλεια. Μπορείτε αν θέλετε μέσα αυτή τη σούπα να βάλετε πράσινο κολοκυθάκι, μπορείτε να βάλετε τι κολοκύθα. Γλυκοκόλοκο. Είναι το που μου κάνετε κολοκοτές. Ναι. Το λοιπόν. Και τελειώνω με, το, με τις ντομάτες μου. Μην βάλετε του κουτιού. Είναι κρίμα. Φρέσκες να βάλουμε. Ναι, βάλτε όλα αυτά είναι φρέσκα, να τα βάλουμε όλα φρέσκα. Και αυτή τη στιγμή έχετε καπαιχτικά πράσα, πάρα πολύ ωραίο το πράσο, το κολοβιθάκι, το υπρασό σούπα που κάνουμε. Μια είναι πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Ναι. Υπρασό σούπα που κάνουμε. Υπρασό σούπα. Ναι. Sorry από χθες που δεν ήμουν εκεί, ήμουν πάρα πολύ αρρωστός. Τι πειράζει, Περικλίνη. Πέρασα 5 μέρες μέσα στο κρεβάτι και ό,τι και να σου πω. Αλήθεια, τι είχες? Γαστρεντερίτιδα, ό,τι και να σου πω. Όχι, εντάξει, επίε. Πότε επίε? Έχει 3 μέρες που είναι. Όχι, ρε Περικλή μου, 3 μέρες κολλάς ακόμα. Απαναγία μου, ελπίζω να μην εξαλείψω που είναι. Γιατί που την Βαρβάρα δεν κόλλησες? Γιατί είσαι την Βαρβάρα γαστρεντερίτιδα. Τι είχες? Και μου είπες είμαι φίλης και είμαι γρυπωμένη. Ή γρυπωμένη ή άρρωστη. Τι φίλησε με η Βαρβάρα. Α. Εντάξει, δεν πειράζει. Ποιο να σε φίλησε. Όχι, άκου να δεις. Φίλησες με ήδη μια φορά. Έτσι για ξανακολλήσω γαστρεντερίτιδα. Δεν ξέρω να μου να γίνουμε. Μα φίλησε. Δεν μπορώ να φύγω χωρίς το φίλι σου, Χριστιανά. Θα φύγεις χωρίς το φίλι μου σήμερα. Δεν μπορώ. Όχι, Περικλή μου. Να με βουράζουμε στο στούντιο. Θα σε βουρώμε στο στούντιο. Βλέπετε τι μου κάνει, μου κάνει καψόνια. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ήμουν... άλλος έγινος, φίλε. Δύο μέρες στην κλινική, Περικλή μου. Λέει μου, ο γιατρός μου είχε πιο οξία να σε πιάσει. Έπιασε σε όσο πιο πολύ μπορούσε να σε πιάσει. Όχι, με εντάξει. Κάμε τη χορτώσω από την Περικλή μου, όσο πότε εντάξει. Κάτσω άμε στον πάγκο μου. Λοιπόν, έλα. Όχι. Χριστιανά, προσθέτω το ζωμό μου. Εντάξει, προσθέτω το ζωμό. Χάρη και είναι στη μαγειρή. Όπα. Χαμηλώνω τη φωτιά μου τώρα. Ναι. Έλα. Τις δύο γαστρεντερίτιδες ήταν 5 μέρες, ρε Περικλή μου. Ναι, εντάξει, τις δύο πρώτες μέρες ήταν το... αυτό και μετά... μετά ήθελα ξεκούραση. Αϊ, Θεέ μου. Μετά ήθελα ξεκούραση. Στερά μου, διότι ήταν... είναι πάρα πολύ... να χτυπήσω ξύλο
που έχει δουλειά είναι πάρα πολύ κουραστικό, διότι είναι, μιλώ με χτυπώ 14-15 ώρες την ημέρα. Είναι, βέβαια, ναι. Είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό, μέχρι να βράσουν... είναι στασίδι. Ναι, έχει... θέλει ξεκούραση. Μέχρι να βράσουν τα λαχανικά μας, θα παρακαλέσω έναν άντρη μας να πιάσουμε ένα γιατρό, έναν παθολόγο, να βγάλουμε τηλεφωνική. Έναν άντρη μου να μας πει για την καστρεντερίδα, πώς κολλάς, πώς δεν κολλάς, τις πόσες μέρες, να ξέρει και ο κόσμος. Χριστιανά, έφυγες, πιες τόπο σου. Έχει ένα φιό, ευχαρίστω στο ράβα. Έλα, μυρίστε τη σούπα, γεφιά, εγώ που τα μένω. Είναι. Πολλά ωραία, Περικλή μου, ξανά έλα. Το λοιπόν. Χριστιανά μου. Όχι, δεν είναι περικλήμα. Ναι, όχι να με φιλήσει πάλι. Λοιπόν. Μοιράζω σαν περικλήμα, αλλά έχω κολλήσει τη μια φορά. Δεν την ξανακολλήσω την εμπλοκή. Τώρα όπω είναι, αφήνουμε. Μόλι μαλακώσουν τελείω τα χόρτα που έχουν μέσα, blender, εγώ εκείνο που κάνω προσωπικά, το περνώ και μπουσίτα. Α, για να μην έχει τίποτα, κανένα κομμάτι. Να μην έχει τίποτα, να είναι τέλεια κρέμα. Και στο τέλο βάζω αυτή την ποσότητα. Με σκύνει το κατσαρολάκι. Μετά που θα την περάσει από μπλέντερ. Ναι. Βάζω αυτή την ποσότητα. Ναι. Κρέμα. Την έχουμε στην κάρτα, την κρέμα. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Και ακόμα δύο κομματάκια βούτυρο. Μάλιστα. Και το, με το ναι. Χτυπητήρι κάνω την. Τέλεια. Ναι. Άρα μισή ώρα έτσι, μετά μπλέντερ. Ναι. Όταν το περάσουμε και από το τρυπητό, μπράβο. Βάζουμε λίγο την φρέσκα ναι. κρέμα και δύο ναι. κομματάκια βούτυρο. Μισή ώρα με τρία τέταρτα. Τέλεια. Περικλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μακριά τα φίλια. Τώρα σε να ξαναπολύσω. Μισό λεπτό. Εδώ τα παιδιά υποσχεθήκαν κάτι. Εντάξει. Ναι, τι. Πως ήταν αυτό το όψον όλοι μαζί. Εγώ και σας περιμένω. Όχι, σας περιμένω καλεσμένη δική μου. Θα έρθουμε. Θα έρθουμε βεβαίως Περικλή μου. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα το... Μόλις είναι εντάξει, μόνο χάρη. Δεν έχει κάποιον αρρωστή. Για φαντάστηκε για την αρρωστήσουμε όλοι μεγαστήρια. Μόνο εσύ θα το οργανώσει. Θα το οργανώσει. Εντάξει, υπόσχομαι, θα έρθουμε στο... Εγώ είμαι σωστή, είπα του Περικλή μου,